Πάμε. Τα νέα. Φθηνότερο ρεύμα άναψε πορτοκαλί. Πόσο συμφέρει το νέο τιμολόγιο στους έχουν, θα αποκτήσουν έξυπνους μετρητές. Τα αρνητικά είναι ότι απαιτείται έξυπνος μετρητής. Πράγματι, και μέχρι όσο εγκατασταθεί, φέξαμε και γλίστρισα. Χρονοβόρα διαδικασία προμήθεια σωστού μετρητή. Χρόνος προετοιμασίας και ενημέρωσης κατανάλωσης σε λάθος ώρες. Τα θετικά. Ήρεμα ρωτάω, κοστίζει για να βάλεις έξυπνο μετρητή? Νομίζω ότι με κοστίζει. Ναι, κοστίζει. Πληρώνεις δηλαδή. Πληρώ. Τώρα δεν ξέρω αν θα δοθεί κάτι, δηλαδή κάποιο βοήθημα, γιατί φαίνεται πόσο ότι κοστίζει το πορτοκαλί. Να το κάνουμε ρεπορτάζ. Θα το δω. Να το κάνουμε ρεπορτάζ. Όχι γενικώ, θα το κάνω και αύριο, δεν πειράζει. Όχι, να ξέρουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Έλεος, για όλα θέλουμε βοήθημα και επιδότηση. Ένα πας. Απλά επειδή έχει αρχίσει και βλέπω ότι προωθείται πολύ το πορτοκαλί τιμολόγιο, γι' αυτό το είπα. Γιατί βλέπω ότι. Το πορτοκαλί τιμολόγιο θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη το 25. Ναι. Μέχρι τότε. Μέχρι τότε. Το φρονούμε τα παιδιά. Μέχρι τότε μπορεί να έχει τελειώσει η ενεργειακή κρίση, ρε αδερφέ. Τι έχει τελειώσει? Η ενεργειακή κρίση. Είναι ίσχυος. Λοιπόν, τι άλλο. Debate on 6. Κέρδισε το Πασόκ, έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει εδώ, στις δεύτερες αναγνώσεις. Λοιπόν, πάμε στην Καθημερινή. Παρακαλώ πάρα πολύ. Τι είναι εδώ, βάλε για λίβρε, βάλε για όχι, βλέπω, εντάξει. Ευνοϊκή όρη για κορυφαία ξεναή. Διάβασε και τα μικρά. Καθημερινή παρουσιάζει υπουργικές αποφάσεις για την ενδεδότηση μη κατοικών πανεπιστημίων. Τι είναι στα μικρά αυτά εδώ, είναι πολύ μικρά αυτά. Λοιπόν, η ανατομία της υπόθεσης ξυλοδαρμού της 14χρονης, οι μαρτυρίες και το προφίλ των εμπλεκομένων και αιγυπτιακές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο με μηνύματα. Υδρογονάνθρακες. Βάλ το γυαλί, σου λέει θα έρθει το Χάρβαρντ, δεν τα βλέπεις αυτά. Βάλ το γυαλί. Να διαβάσω τώρα τι θα έρθει, τι θα έρθει το 25, αν και φόσον. Ευνοϊκότερος όρος για τη δημιουργία παρατημάτων στην Ελλάδα προσφέρει σε φημισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού όπως το Στάνφορντ, το Χάρβαρντ, το Yale, το ETH, λοιπόν, το UCL, η κυβέρνηση. Ότι θα έρθουν όλα αυτά. Συγγνώμη, 350€ είναι ο μετρητής που είπατε προηγουμένως. 350€. Αλλά δεν ξέρω γιατί τώρα δεν πρόλαβα να διαβάσω όλο το άρθρο. Αυτό που σας είπα πριν. Τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις? Θα δοθεί όλο το ποσό από τους καταναλωτές? Θα δοθεί ένα μέρος του ποσού? Αυτό νομίζω ότι αναμένεται να γίνει πολύ και ωραίο. Επιμέρους ανακοινώσεις, αλλά τόσο πάρα πολύ ωραίο. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το σχέδιο που είδαμε για τα πανεπιστήμια είναι σημαντικό να δούμε αν θα έρθει και ποιο θα έρθει στην Ελλάδα. Κρατάμε το αν. Η εφημερίδα των συντακτών. Σταμάτα, βρε προπέτη. Έχεις κρατάμε το αν, λέω, ρε φίλε. Μα σου λέει, έχει το σχέδιο να θα. Δεν θα κρυθεί στο τέλος αν θα έρθει ή όχι. Αυτονόητο δεν είναι. Αν. Εσύ ξεκινάς δεν θα έρθει. Όχι, λέω αν. Το ξέρεις δεν θα έρθει. Είπα αν. Το ξέρεις. Θέλω πολύ να έρθουν. Εγώ είμαι υπέρ των κρατικών πανεπιστημίων. Αλλά αν. Κάτσε να δούμε, μην βιάζεσαι. Η εφημερίδα των συντακτών. Αν. Άλλο. Θα τραγουδήσεις κιόλα στο αν. Αν θα έρθει. Οι 7 εφιάλτες της Αθήνας. Καμπανάκι κινδύνου για το μέλλον της πρωτεύουσας. Χτυπά μελέτη για το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Στα αρνητικά σενάρια που παραθέτουν οι μελετητές ξεχωρίζουν. Τι είναι αυτά? Κυριαρχία ιδιωτικού παράγοντα και κερδοσκοπία σε εξαφάνιση γειτονιάς. Ανεξέλεγκτη αύξηση Airbnb 31,49 άνοδος από το 22 στο 6 μήνες. 2 χρόνια ουσιαστικά. Ναι. Και στεγαστική κρίση, περαιτέρω πολιτισμιακή γύρανση, μείωση θέσεων εργασίας, υποβάθμιση μητροπολιτικού χαρακτήρα, ελάττωση λιανεμπορίου και οικονομικός μαρασμός, φυγή μονίμων κατοίκων, εντονότερες επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή. Ξέρετε τι άκουσα χθες τον κύριο Κακλαμάνη στο ραδιόφωνο και είπε και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ναι. Ότι 150.000 σπίτια στο κέντρο της στην Αθήνα, όχι στο κέντρο, στην Αθήνα, είναι κλειστά γιατί τα έχουν πάρει φανς και δεν τα αξιοποιούν και τα κρατάνε εκεί κλειστά. Το είπε χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου. Και γιατί είναι, τα κρατάνε κλειστά? Είναι άγνωστο, λέει, και γι' αυτό θέλουμε και κάποιες εξηγήσεις για το συγκεκριμένο κομμάτι. Μήπως θέλουν φτιάξιμο? Είπε χαρακτηριστικά αυτό που σας λέω. Είναι άγνωστο γιατί, και ζητάμε εξηγήσεις για το συγκεκριμένο κομμάτι. Παίρνει σε υψηλή τιμή, αγοράζεις τώρα. Ναι. Η εμπορική αξία είναι ψηλά αυτή τη στιγμή. Τα παίρνεις για να τα κάνεις Airbnb και να τα αξιοποιήσεις, να τα κάνεις μικρά ξενοδοχεία. Κλειστά δεν καταλαβαίνω γιατί τα πήρες. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Κακλαμάνης επισήμανε χθες ότι θα ζητήσει εξηγήσεις για το συγκεκριμένο. Ο κύριος Κακλαμάνης εννοώ. Ελεύθερος τύπος, τα 10 σως για τον προσωπικό γιατρό. Τι ισχύει ως τώρα και τι αλλάζει με το νομοσχέδιο. Αυτό είναι πρώτο θέμα σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο. Και δεύτερο θέμα, σοκ από την κατάρρευση της Μαρινέλλα στο Ηρώδειο. Αγωνία για τη μεγάλη κυρία του τραγουδιού που νοσηλεύεται στο Υγεία. Και περιμένουμε τις νεότερες ανακοινώσεις των γιατρών. Θα πάμε μετά τα διεθνή στο Υγεία να δούμε τι γίνεται, πώς εξελίσσεται. Δηλαδή μετά το διάλειμμα, σε πολύ λίγη ώρα. Το Πασόκ είναι πάλι εδώ, λέει το ποντίκι. Επανακάμπτει στη θέση του κύριου αντιπάλου της Νέας Δημοκρατίας και του Μνηστήρα της Εξουσίας. Μήνυμα ενότητας και σοβαρότητας στο debate πριν από τον πρώτο γύρο εκλογής Προέδρου. Κασελάκης, είμαι εδώ. Πολάκης, και εγώ είμαι εδώ. Κοσμάς ψηφοφόρος. Ναι, αλλά εγώ είμαι αλλού. Οι ψηφοφόροι είναι αλλού. Από εκεί επηρεάστηκες. Εντάξει. Λες. Ναι, το διάβασα πρωί-πρωί, δίκιο έχει. Η ώρα Ελλάδος είναι αλλού. Λοιπόν, δημοκρατία, ακίνητα, η ενεργειακή κλάση αλλάζει την αξία τους. Πώς επηρεάζονται οι τιμές ανακατηγορία. Στα νότια προάστια της Αττικής, τα περισσότερα αυτόνομα σπίτια. Πρώτο θέμα αυτό σήμερα στην Εφημερίδα Δημοκρατία. Άλλα θέματα, υποσχέσεις Μητσοτάκη-Ομογενής για την επιστολική ψήφο. Όντως τα είπε χθες Ομογενής στην Αστόρια. Και μετράνε κέρδη, τελική αποτίμηση του debate από τους 6 υποψηφίους. Και εδώ επιλέγει πάλι η εφημερίδα τις φωτογραφίες του κ. Γερουλάνου και του κ. Ανδρουλάκη, που θεωρείται είναι οι δύο νικητές του debate. Σε λίγο μαζί μας ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης εδώ, καλεσμένος της εκπομπής μας. Θα απαντήσει στα ερωτήματά μας. Αυτό που είπατε για τα κίνητα, έχει παρουσιάσει και μια έρευνα ο Σπιτόγατος. Ειδικά τα ανατολικά προάστια από το 2021 έχουν αύξηση 54%. Τιμής. Ακριβώς. Από το 2021. Και εδώ, ναι, υψηλή ενεργειακή κλάση, λέει ποια είναι η αύξηση ο Σπιτόγατος. Τα έχουμε εδώ για Α+Β. Είναι τεράστιες οι αυξήσεις που έχουν γίνει μέσα σε ένα χρόνο. Αγγίζουν και το 20% στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά οι μεγαλύτερες παρουσιάζονται στην Ανατολική Αττική. Παρ' όλα αυτά, οι πιο υψηλές τιμές είναι, όπως ορθά διάβασα, στα νότια προάστια. Είναι το ελληνικό, είναι τόσα που γίνονται και δίπλα τους. Να, εδώ βλέπουμε χαρακτηριστικά. Βούλα, κάτω, βάρη κτλ. Οι κατοικίες προσπόληση, πώς έχουν αλλάξει οι τιμές. Πάνω βλέπουμε την ενεργειακή κλάση που έχουν και δίπλα την περιοχή τώρα, και τη μεταβολή βλέπουμε, που γίνεται. Ωραία. Και τη μεταβολή που γίνεται, το πιο έντονο είναι στο κέντρο αλλά και στα δυτικά προάστια μέσα σε ένα χρόνο. Συνολικά είναι στα ανατολικά προάστια, όμως, συνολικά στα 3 τελευταία χρόνια, συνολικά είναι στα ανατολικά προάστια και οι πιο υψηλές τιμές είναι στα νότια. Στις κατοικίες που είναι προς πώληση. Προς πώληση είναι αυτό. Ναι. Τιμές πώλησης. Ναι, αλλά και στα ενοίκια είναι πάνω κάτω τα ίδια ποσοστά και στις ίδιες περιοχές. Δηλαδή αυτή η τάση παρουσιάζεται και στα ενοίκια. Έχουμε πει ότι η ιεράρχηση δυστυχώς στην κρίση που βιώνει ο κόσμος ξεκινάει με την ενέργεια, είναι τα ενίκια, υπηρεσίες κλπ. Και έπονται τα τρόφιμα χωρίς να υποτιμούμε τα θέματα τροφίμων. Φυσικά. Αλλά δυστυχώς αυτό είναι. Και είναι ανελαστικά όλα αυτά. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους ανθρώπους, για τους καταναλωτές. Απογευματινή, σε πολύ βαθιά νερά για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ από Νοέμβριο και μετά, άρα ξεκινάνε κουβέντες. Αναγνωριστικές συζητήσεις με το κάσους Μπέλη της Άγκυρας, το αφήγημα της Γράλιας Πατρίδας και το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο να βρίσκονται ενισχύ. Ο τετραγωνισμός του φαύλου κύκλου, ωραίο. Κοίτα, θα συναντηθούν οι Υπουργοί Εξωτερικών, θα συναντούνται τα κλιμάκια των Υπουργείων Εξωτερικών για να τα βάλουν κάτω, για να δουν αν μπορεί να ξεκινήσει συζήτηση για φαλακρηπίδα και ΑΟΣ. Και θα συναντηθούν και οι Υπουργοί Μετανάστευσης. Εντάξει, είναι θέματα. Αλλά συζητήσεις τώρα, μιλάμε. Εντάξει. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ριζοσπάστης, το ορόσημο είναι ο Ιανουάριος, που είναι το ανώτατο συμβούλιο στην Άγκυρα. Λοιπόν, δεύτερη Γάζα ο Λίβανος, φωτιά πολέμου σε όλη τη Μέση Ανατολή. Ισραήλ, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζουν μακελιό. Λοιπόν, αυτό είναι πρώτο θέμα. Προφανώς. Θα δείξουμε εικόνες και θα τα πούμε και τη στάση της Αμερικής, του Ιράν, όλα. Τα δούμε σε λίγο. Λοιπόν, κόντρα. Η υπάλληλος των πολυεθνικών που έφαγε πόρτα από τον Μητσοτάκη προκαλεί τον δημοκρατικό κόσμο. Ξαφνικά η Άννα ανακάλυψε το Πασόκ. Για 5 χρόνια Διαμαντοπούλου περίμενε στον πάγκο της Νέας Δημοκρατίας να πάρει υπουργείο. Βρεχόσιμο. Πολύ σκληρή η εφημερίδα με την Άννα Διαμαντοπούλου. Σκληρή. Πάρα πολύ. Δηλαδή, τόσο σκληρή δεν ήταν ούτε στην υποψηφή της. Αλήθεια είναι. Δεν ήταν τόσο σκληρή. Στο debate κανένας δεν ήταν τόσο σκληρός. Εντάξει, ο Γερουλάνος είπε 12 χρόνια που ήσουν. Αλήθεια είναι αυτό. Το λένε. Τι να λέμε τώρα. Εφημερίδα Εστία. Πασόκ. Παλές απαντήσεις στα νέα ερωτήματα της κοινωνίας. Εκτός ισορροπίας ο Χάρης Ζούκας. Η υποψηφιότητά του έχασε δυναμική. Και πλήρης υποταγή στα κελέσματα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ για Αιγαίο, Μεσόγειο και ΑΟΣ, πλην εξαιρέσεων. Ανταλλαγή κατηγοριών για το ποια διαπλοκή στηρίζει ποιον. Ο τόπος χρειάζεται δυνάμεις αναθεωρήσεως και όχι βαθιές συστημικές. Οι κοινοβουλευτικοί σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις. Ναι, το κρατάει. Λοιπόν, παιδιά, και άλλη εμπειρία. Εμείς κάνουμε ρεπορτάζ. Δεν είναι τώρα. Και είπαμε για τα κίνητα, γιατί έχουν αυτό που ο κ. Κακλαμάνης, 150.000 ακίνητους στο κέντρο της Αθήνας. Τα έχουν φάνηκε γιατί δεν. Λοιπόν. Η φίλη μου Ειρήνη, γεια σου Ειρήνη, η οποία γνωρίζει το αντικείμενο, λέει ότι αυτά τα κίνητα έχουν δυσκολίες μεταβίβασης για να φτάσουν σε φυσικά πρόσωπα μέσω πώλησης. Τα φαντ, λέει, δεν νοικιάζουν, μεταβιβάζουν μόνο. Τα σπίτια όμως αυτά θέλουν νομιμοποιήσεις για αυθαιρεσίες. Καταλαβες. Άρα παίρνει χρόνο για να νομιμοποιήσουν αυθαίρετους χώρους. Άρα όλο και κάτι έχουν κάνει αυτά. Υπαίθριους κτλ. Πολλά όμως είναι για να έχουν όλα αυθαιρεσίες. Οι υπαίθριοι. 150.000 σπίτια έχουν αυθαιρεσίες. Οι υπαίθριους. Δεν υπάρχει σπίτι στην Αθήνα που να μην έχει μία υπαίθρια. Ενώ από ένα χρόνο και μετά. Παιδωτικός είσαι. Όχι, ρε. Μόνο τα παλιά σπίτια δεν είχαν υπαίθριους. Αλλιώς όλοι οι υπαίθριους έχουν. Δεν τρέχαμε τόσες φορές όλοι τα... και τα νεότερα και τα πιο παλιά κτλ. Ενώ λέει η Ειρήνη που γνωρίζει το σπορ, τα φαντ δεν νοικιάζουν, μόνο μεταβιβάζουν γιατί όταν τα παίρνουν από πληστηριασμούς, λέει, δεν χρειάζεται νομιμοποίηση για να τα, πουλήσουν. Θέλουν νομιμοποίηση. Καταλαβες διαφορά. Γι' αυτό τα παίρνουν από πληστηριασμούς. Θα σε μυρίσετε λίγο. Λοιπόν, έργα 14 δισεκατομμυρίων αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη. Οι 4 νέες ηλεκτρικές διασυνδέσεις, ενεργειακό hub η Ελλάδα σε δίκτυο με 10 χώρες. Πρώτο θέμα σήμερα στην αυτομπορική και χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ παντός καιρού. Εδώ πέρα μιλάμε επενδύσεις, φουλ χαμό. Τώρα. Βροχή, καταιγίδα. Τύπος Θεσσαλονίκη, στο φαρμακεία της πόλης 200.000 αντιγρυπικά εμβόλια. Μέχρι σήμερα έχουν παραληφθεί. Έχει παραλυφθεί το 70% τι ισχύει για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Θα μιλήσουμε κανένα γιατρό. Να μας πει τι θα κάνουμε. Για να ξέρουμε τι γίνεται με το γρυπικό. Λοιπόν, πες για το Μόρτζο, παιδί μου. Και εσύ. Εδώ εφημερίδα. Ο Μόρτζος έσβησε με τη μεριδιά της Αλίκης. Αποκλειστικό ρεπορτάζ τελευταίες στιγμές σπουδαίου ηθοποιού. Εδώ. Λοιπόν, εδώ. Αυτά. Τώρα το άλλο θέμα είναι από το πορνό στο Power of Love. Αλλά δεν ασχολείστε.